Και έφτασε η ώρα να πάμε στη Θέκλα μας, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε για το εργασιακό bullying. Ναι. Και είχα πει και ένα παράδειγμα πριν, όταν έλεγα τις ειδήσεις για την Ellen DeGeneres, η οποία έκλεισε ψες στον κύκλο της εκπομπής της μετά από 19 χρόνια. Έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας διάφορες κατηγορίες για την ίδια. Και θέλουμε να μας πεις και για αυτήν την περίπτωση. Ένας ανθρώπου που είναι τόσο φωτεινός, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο να βρει τον εαυτό του, αν θέλεις. Αλλά ταυτόχρονα. Η Ellen DeGeneres. Ναι, με το σεξουαλικότητα, με το να είναι θετική, να είμαστε. Το μότο της σε κάθε εκπομπή τελειώνει: Be kind to one another. Να είμαστε. Να σου πω, αν θέλεις να μιλήσουμε για παρουσιάστρες της αμερικανικής τηλεόρασης, η γυναίκα η οποία βγάζει πνευματικότητα είναι η Όπρα Γουίνφρι. Ναι. Η Όπρα δηλαδή βλέπεις την και βλέπεις το πρόσωπο της και στο βλέμμα της και στο λόγο της. Ένας άνθρωπος που ψυχοψάχνεται, που ψυχοεκπαιδεύεται, που διαβάζει, που κάνει. Ναι. Για την Ellen DeGeneres, εγώ δεν είχα τούτη την εικόνα. Εντάξει, έκαμε ένα coming out τότε που το έκαμε, το οποίο το χρησιμοποίησε και πολύ καλά μαρκετίστηκα στη συνέχεια για να αποκτήσει και το show κλπ. Αλλά δεν ξέρω εγώ που πάντα που, όταν παρακολουθούσα κομμάτια από την εκπομπή της, ποτέ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω την εκπομπή, έβγαζε μου κάτι το αποθητικό. Δεν ξέρω τι γίνεται προσωπικά, οπότε δεν μπορώ να, μπορώ να έχω γνώμη, αλλά νομίζω ότι άμα είμαστε προσεκτικοί όλοι μας, μπορούμε να πιάνουμε τις διαθέσεις των ανθρώπων και τα κίνητρα τους. Δηλαδή, αν κάποιος που μου χαμογελά από ευγένεια, μου χαμογελά με συγκατάβαση, μου χαμογελά για να κρύψει την κακία που κρύβει από κάτω, είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον του, είναι υποκριτικό, είναι ένας αυθεντικός, είναι ένας genuine άνθρωπος. Εμένα προσωπικά, χωρίς να σημαίνει ότι τον είναι διάγνωση, ως τηλεθεατρία η Έλεν μου εύκαλε ποτέ αυθεντικότητα. Ότι ήταν genuine. Και επίσης έχει πολύ snob ύφος και κάνει πολύ κρυαστία. Δεν αυτοσαρκάζεται τόσο. Από τη λένε οι θεατές. Ναι, δεν αυτοσαρκάζεται τόσο όσο τρολάρει τους άλλους. Έναν άλλο άνδρα παρουσιαστή που παρακολουθώ πολλά στην Αμερική είναι τον Jimmy Kimmel. Ο Jimmy Kimmel είναι πολλά ευχάριστος να τον παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω τι χαρακτήρα και τι προσωπικότητα έχει, αλλά σαφώς δεν βγάζει τοξικότητα μπροστά στο ακροατήριο του. Δηλαδή έχει έναν genuine humor και αυτοσαρκάζεται πάρα πολύ ο ίδιος. Εν τους ξέρω αν έχω καμία σχέση μαζί τους. Από αυτό που είναι πιστεύω, ότι λαμβάνεις εσύ βλέποντάς τους από την τηλεόραση. Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός και ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζεται και διαφημίζει την καλοσύνη του ή διαφημίζει την θετικότητα. Υπάρχει και ένας όρος που ονομάζεται θετική τοξικότητα. Ναι. Τοξική θετικότητα. Toxic positivity. Δηλαδή, να βλέπεις έναν άνθρωπο πολύ λυπημένο, που έχει κάποιον ένα λόγο ουσιαστικό για να λυπημένο, σου λέει, μη λυπάσαι, μη στενοχωριέσαι, έχει που είναι χειρότερα από σένα. Δηλαδή, τον το be kind to one another, να είσαι καλός, να είστε καλά κλπ. Το οποίο λέγεται χωρίς ενσυναίσθηση και συνειδητοποίηση του τι πραγματικά μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος απέναντί σου, είναι και απαραίτητα δημιουργικό και ωφέλιμο και χρήσιμο και ψυχικά υγιές και εξισορροπητικό. Δεν ξέρω για την Ellen DeGeneres, με παραξένεψαν οι κουβέντες που ακουστήκαν. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει κατηγορίες του στυλ. Καταγγελίες. Έχουν διάφορες καταγγελίες δημόσια. Τώρα... Δηλαδή υπάρχουν, θα γίνουν δικαστικές διαδικασίες. Νομίζω πως όχι, ήταν απλά καταγγελίες. Ναι, απλά βγήκαν δημόσια και μίλησαν για αυτά τα γεγονότα. Πολύ ενδιαφέρον έχει, αν θέλετε, εντάξει, να είναι η τελευταία εκπομπή, να μιλούσαμε λίγο για τη δίκη που παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Johnny Depp. Με τον Johnny Depp και τη Amber Heard. Ναι. Φοβερό, δηλαδή, εγώ παρακολουθώ κομμάτια και ναι, κάνω, τα μάθηκα μου γυρίζουν. Γυρίζουν με την έννοια ότι βλέπω πράγματα, πολλά φουτζινά που λέμε. Λοιπόν, πάμε στην εργασιακή παρενόχληση εργασιακών εκφοβισμών, η bullying στον χώρο της εργασίας, που έχει όρο, ο οποίος ονομάζεται mobbing. Mobbing. M-O-B-B-I-N-G. Mob, από το mob που σημαίνει μαφία, και όχι από το mob που σημαίνει σφουγγαρίστρα. Είναι ένα εξειδικευμένο είδος bullying. Είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, για το οποίο έχω γράψει και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πολέμος», που είναι το προτελευταίο βιβλίο μου που έχει κυκλοφορήσει. Είναι ένας όρος ο οποίος περιγράφει την κατάσταση εκείνη στην οποία στο χώρο της εργασίας σου δέχεσαι ψυχολογικό πόλεμο,
δέχεσαι bullying, πολύ γνωστός όρος bullying, παρενόχληση, εκφοβισμό από ένα συνάδελφο σου ή μια ομάδα συνάδελφου σου, και γι' αυτό είναι και όρος mob, pink, που έρχεται από το μαφία. Ναι. Συνήθως τι γίνεται, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος είναι νάρκισσος, είναι κακοποιητής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εγωκεντρικός, ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους για τη δική του ανέλξη, ο οποίος είναι ενταΐς, όπως είναι οι ενταΐδες στο σχολείο, τρομοκρατεί τους άλλους και μαζεύει γύρω του μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα τον κολακεύουν και θα προσκοληθούν πάνω του προκειμένου να μην τους βλάψει, τους οποίους επίσης χρησιμοποιεί και είναι τα τσιράκια του, είναι οι πτάμενοι πίθηκοι, flying monkeys, όπως θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας όρους για τον ναρκισισμό. Και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι οι απαθείς παρατηρητές, οι bystanders, οι οποίοι παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν. Βλέπουν μπροστά τους να κακοποιείται κάποιος και δεν επεμβαίνουν. Και αυτοί φαντάζομαι είναι πιο ευνοούμενοι στο τέλος της ημέρας, όχι. Ή όχι. Όχι, όχι. Α, γιατί έχω ξένα παράδειγμα που είναι ευνοούμενοι. Ναι. Τι χάνουν τη εύνοια, ναι. Θα τους βοηθήσει ένας τέτοιος άνθρωπος. Να είναι... Περισσότερο θα βοηθήσει τους υπτάμενους πυθίκους που είναι γύρω του. Δηλαδή εκείνους που τον υποστηρίζουν, ναι. Τον κακοποιητή. Ναι. Οι απαθείς παρατηρητές είναι που παρακολουθούν και λένε τίποτε. Εκείνοι, ναι. Που κρατούν μια πολύ ουδέτερη στάση. Δεν είναι αυτοί που τη γλιτώνουν στο τέλος της ημέρας. Αν κρατά κάποιος μια ουδέτερη στάση μπροστά σε όλους και πίσω στα παρασκήνια, πάει και θαύκει στον κακοποιητή τα θύματα του, ναι, είναι ευνοηθή. Γενικά, δεν ξέρω, εγώ προτιμώ κάποιος να είναι ξεκάθαρα κακός ή ξεκάθαρα καλός παρά να είναι, ναι. Ουδέτερος, άρα κρυφός. Νομίζω να είναι καλοσύνη το να είσαι κρυφός. Δηλαδή, αν είσαι όντως μέσα σου δικαιοσύνη και βλέπεις μπροστά σου να αδικείται ένας άλλος άνθρωπος, δεν μπορείς παρά να ανοίξεις το στόμα σου, γιατί μιλάτε έτσι στον τον άνθρωπο, γιατί τον κοροϊδεύετε, γιατί τον αδικείτε. Ναι, άρα σε περίπτωση, ας πούμε, στην περίπτωση του flying monkey, ας πούμε. Οι πτάμενοι πίθηκοι είναι, ναι. Εκείνοι οι οποίοι γυρώ που, ναι. Τον κακοποιητή και είναι η κουστοδία. Ναι, η κουστοδία. Αλλά είναι καλύτεροι αυτοί από αυτούς που δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά δεν θα μιλήσουν για το πρόβλημα. Αυτοί που έχουν μια πιο παθητική στάση. Αυτοί που έχουν μια πιο παθητική στάση είναι πολύ πιο επικίνδυνοι για το θύμα. Ακόμα και από αυτούς που, ναι, θα είναι, ναι, δίπλα, γιατί, από το θύμα. Γιατί εκείνος ο οποίος βλέπει τον το ότι... Το θύμι, συγγνώμη. Βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, επιτραπεί όρος, κολακεύουν, γλύφουν το θήτη, ξέρεις ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς τους ανθρώπους, γιατί ξεκάθαρα μαζί με τον κακοποιητή σου. Οι απαθείς παρατηρητές κάποιες φορές όμως μπορεί να λειτουργήσουν και ως κρυφή υπτάμενη πίθηκη. Δηλαδή αυτό να σου κάνουν το φίλο όταν δεν είναι άλλοι μπροστά, να αποσπάσουν πληροφορίες που σένα, να πας να τις δώσεις στους εχθρούς σου και να σε πολεμήσουν με τζίνες. Ρε τι μου θύμισες. Φαντάζομαι στον χώρο της τηλεοράσεως. Και... Εντάξει, συμβαίνουν λίγο περισσότερο στον χώρο. Μα σου πω και σε όλους τους χώρους. Και σε χώρους που χώρους, δεν θα το περίμενε. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι, εδώ γίνονται ίσως λίγο πιο γνωστά. Επειδή συμβαίνουν στον χώρο της τηλεοράσεως. Νομίζω ότι στον χώρο της τηλεοράσεως μαζευτήκαμε πολύ να αρχίσει. Από αυτές τις καταστάσεις. Αλλά και τον εαυτό της μέσα μαζευτήκαμε. Ναι. Λέω το αστειευόμενο. Μπορεί να είμαι, νομίζω δεν είμαι, αλλά μπορεί και να είμαι. Εντάξει, θέλω να πω. Εντάξει, θέλω να πω ότι για να πάει κάποιος στην τηλεόραση σημαίνει ότι έχει κάποιες φιλοδοξίες. Είναι πολύ εύκολο κάποιος που είναι φιλοδοξός να πάει και λίγο προς την πλευρά του μη υγιούς ναρκισισμού, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος είναι στην τηλεόραση είναι ναρκισσός. Πώς ξεφεύγεις από αυτές τις καταστάσεις όμως, γιατί όταν είναι bullying σε φιλικό επίπεδο, σε μια σχέση, λες αντίο και φεύγεις. Λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο όταν, όταν εντοπίσεις ότι δέχεσαι αυτό. Ψυχολογικό πόλεμο από ανθρώπους του φιλικού σου περιβάλλοντος, να κόψεις σχέσεις, ναι. Με εκείνους. Ή ακόμα και από την ίδια σου την οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί μπορεί και οι γονείς να κάνουν bullying στα παιδιά τους ή τα αδέρφια ο ένας τον άλλον μεταξύ τους. Ναι. Όταν πρόκειται για την εργασία σου όμως, και σε τέτοιους δυσμενείς καιρούς όπως τους δικούς μας που δεν βρίσκουν εύκολα οι άνθρωποι δουλειά, είναι πολύ χαμηλή μισθή, είναι μια κατάσταση οικονομικής κρίσης, πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι μεταξύ 20 και 35-40 ετών βρίσκονται σε μια τεράστια οικονομική αβεβαιότητα γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν με τη ζωή τους. Οπότε για κάποιους είναι δύσκολο έως αδύνατο να αλλάξω δουλειά. Ναι. Οπότε πρέπει για έναν αλφα χρονικό διάστημα τουλάχιστον να αντέξουν κάτω από τέτοιες καταστάσεις ψυχολογικού πολέμου. Φυσικά, επειδή έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έπαθαν σοβαρή ψυχική, σωματική και ψυχοσωματική ζημιά επειδή παρέμειναν σε τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα και
ζημιά η οποία τους επήρε πολύ χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να την ξεπεράσουν μετά, εάν εξεπερνιόταν, θα έλεγα ότι αν νιώθουμε ότι αρρωστούμε σε αυτό το περιβάλλον που είμαστε, καλύτερα να φύγουμε, να ρισκάρουμε να μείνουμε χωρίς χρήματα, να ρισκάρουμε να μείνουμε χωρίς δουλειά και να βάλουμε προτεραιότητα την υγεία μας. Okay. Η ψυχολογία της υγείας, που είναι ένας τομέας που ασχολείται πολύ με την, να βρει συνδέσεις μεταξύ ψυχικών καταστάσεων και εμφάνισης ασθενειών, λέει ότι ψυχοποιηστικές καταστάσεις, το να δέχεσαι πόλεμο, ψυχολογικό πόλεμο στη δουλειά σου, είναι μια εξαιρετικά ψυχοποιηστική κατάσταση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες, καρκίνους, νεφροπάθειες. Μπορεί να σου προκαλέσει τόσα σοβαρά προβλήματα όταν είσαι σε έναν τοξικό περιβάλλον. Πάρα πολύ. Μπορεί να αρρωστήσεις, Ανδρέα, γιατί οι νευροδιαβιβαστές του άγχους και της στενοχώριας είναι όπως τα αναβολικά. Να πάρει λίγα αναβολικά έναν άλογο ή ένας αθλητής, θα έχει καλύτερες επιδόσεις. Αν πάρει πολλά αναβολικά όμως, θα δηλητηριαστεί και θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Θα χαλάσουν τα σηκώτια του, θα χαλάσουν τα νεφρά του. Το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος βρίσκεται συνεχώς υποπίεση και συνεχώς με ψηλά επίπεδα άγχους και με ψηλές τις ορμόνες και τους νευροδιαβιβαστές που έχουν σχέση με το άγχος, τότε βάζει τον οργανισμό του σε μια συνεχή ταλαιπωρία. Πρώτα απ' όλα πέφτει το αμυντικό σύστημα. Και μπορεί να αρρωστάς από ιώσεις, κρυολογήματα, γρήπη, μπορεί να ξαναπάθεις κορονοϊό, ενώ έπαθες πριν ένα μήνα, ας πούμε. Γιατί είσαι εξαντλημένος, πέφτει το αμυντικό σου σύστημα. Μπορεί να κολλήσεις σεξουαλικώς με δεδομένα νοσήματα που κανονικά δεν θα τα κολλούσες, γιατί η άμυνα σου θα σε προστάτευε. Έχει βρεθεί άμεση συνάρτηση μεταξύ άγχου, στενοχώριας και ψυχοποιηστικών συνθήκων και πτώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορεί να εμφανιστούν αυτοάνοσα νοσήματα, όπου το αμυντικό μας σύστημα επιτίθεται το ίδιο στον εαυτό μας. Yeah. Εγώ το είχα βιώσει τούτο το πράγμα μία περίοδο ενός χρόνου περίπου, όταν ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δέχτηκα πολύ πόλεμο ψυχολογικών. Σε εργασιακό περιβάλλον εννοείς? Ήταν κάτι που είχε να κάνει με την προσωπική μου ζωή. Με την προσωπική μου ζωή, μετά από πολλά χρόνια που ήμουν ελεύθερη και χαρούμενη και χωρίς να έχω κάποιον πάνω στο κεφάλι μου να μου φέρεται άσχημα ή να με πιέζει ψυχολογικά, μπήκα σε μια συνθήκη, είχα ξεχάσει πώς ήταν, ρε παιδί μου, να έχει οικογένειες που να ανακατεύονται. Και άντεξα το και έλεγα, πω είμαι ψυχολόγος, εγώ αντέχω. Και έβλεπα το κιόλας και έτσι πολλά έτσι πατριωτικά, ότι θα το αντέξω και αντέχοντας αυτό το πράγμα θα ευαισθητοποιήσω και τον κόσμο σε σχέση με τούτα τα ζητήματα που συμβαίνουν. Όντως ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, αλλά κληρονόμησα και ένα διαβήτη που τον έχω τώρα, κληρονόμησα και ένα θυροειδή που πρέπει να παίρνω, έναν κλινικό υποθυροειδισμό που πρέπει να παίρνω θυροξίνη κάθε μέρα, και κληρονόμησα και ένα αυτοάνοσο δερματικό νόσημα, το οποίο τώρα που δεν με πιέζει κανένας, είναι σε ύφεση, αλλά άμα με πιέσει να αρκέψει. Ωραία. Δηλαδή, όχι εγώ με την έννοια ότι συνειδητοποιούσα ότι... Υπήρχε πρόβλημα, αλλά δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Ναι. Όχι, αντιμετώπιζα. Αλλά αντιμετωπίζοντας το, για να αντιμετωπίσεις τον πελό. Τον πελό είναι το σαϊκό. Για να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος γεματοσμένος εναντίον σου και θέλει να σε φάει και κατηγορείσαι και κοιτάζεσαι με τοξικότητα και κάνει σου το φίλο χωρίς να φίλος σου και πίσω από την πλάτη σου κάνει σου διάφορες ραδιουργίες που ανήλ άκους για να πέσεις μέσα και τελικά πέφτει τζίνος. Παρόλα αυτά όμως, στην προσπάθεια σου να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση, πιέζεσαι και εσύ και παίρνεις που την τοξικότητα του τοξικού ανθρώπου, και επειδή αν είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος και ευγενικός και αν είσαι άνθρωπος που έχεις το κακό μέσα σου, είναι ανοιχτή όλη σου η πόρη και δηλητηριάζεσαι. Θα ρωτούσα αν μπορούμε να εφαρμόσουμε άλλους τρόπους πριν φτάσουμε στο σημείο να παραιτηθούμε από την πηγή. Λοιπόν, έχω δύο συμβουλές. Η πρώτη συμβουλή είναι να μάθουμε καλά την νομοθεσία. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι από έναν διεπιστημονικό διαδικτυακό συμπόσιο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, που έλαβα μέρος και εγώ. Εγώ έχω μιλήσει με θέμα ανάρκηση και συνεξαρτώμενη στον χώρο εργασία και στις προσωπικές σχέσεις, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Μίλησε μια εξαιρετική καθηγήτρια νομικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Δόκτωρ Νίκη, νομίζω είναι Καραγιάννη, να είμαι σίγουρη. Κοιτάξω να σου πω. Έχω βάλει την ομιλία της στο κανάλι μου στο YouTube, όπου μιλάει για τη νέα νομοθεσία στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
που προφυλάσσει τους εργαζόμενους, κυρίως όμως των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αν τούτον τη συζήτηση, από το mobbing. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τις νομοθεσίες, να τις ψάξουμε, να δούμε τι νομικά δικαιώματα έχουμε και να τα διεκδικήσουμε. Δηλαδή, δεν παραμένω αδρανής. Yeah. Χρησιμοποιώ τους νόμους προς όφελος μου. Αν είμαι σε μια μεγάλη εταιρεία που έχει τμήμα HR, πηγαίνω στο τμήμα HR. Κάνω όλες τις επικοινωνίες γραπτές μέσω email, ώστε να έχω αποδείξεις στη συνέχεια του τι είπα και τι μου είπαν. Αποφεύγω τις προφορικές συνομιλίες. Επίσης, κρατώ έναν ημερολόγιο κακοποίησης. Πάω σπίτι μου το βράδυ και γράφω. Σήμερα την τάδε ώρα να είναι έτσι. Ο τάδε συνάδελφος είμαι έτσι. Ο προϊστάμενος είμαι έτσι. Ο φυστάμενος είμαι έτσι. Τα ημερολόγια κακοποίησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια στο δικαστήριο μετά, εάν χρειαστεί. Ναι. Άρα ψάχνω πάρα πολύ καλά νομικά το ζήτημα. Ό,τι νομικό δικαίωμα έχω, το χρησιμοποιώ. Επίσης, ζητώ βοήθεια. Ζητώ βοήθεια από ψυχολόγων της επιλογής μου και ψυχολογική στήριξη. Και η άλλη τεχνική, η οποία μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη και εξυπηρετική, είναι η τεχνική του γκρίζου βράχου, grey rocking. Όταν έρχονται να σε ενοχλήσουν, εσύ γίνεσαι τόσο βαρετός, τόσο αδιάφορος, σαν ένας γκρίζος βράχος. Γιατί οι νάρκισοι τρέφονται από την αντίδραση μας, ακόμα και από το θυμό μας. Δηλαδή, να μην τους δίνουμε καμία ευχαρίστηση, ούτε ότι μας στενοχώρησαν, ούτε ότι μας έδωσαν χαρά. Τίποτε, πλήρως αδιάφορο. Ναι. Εντάξει. Το έχω εφαρμόσει αυτό και πιάνει, έχω να σας πω. Εγώ εφάρμοσα την αποχώρηση. Μόλις ένιωσα ότι επηρεάζει την υγεία μου, απλά έπιανα. Καλά, αν και εγώ το ίδιο. Εντάξει, μα νομίζω όλοι μας. Εντάξει, θα το στο τέλος.